Πριν από περίπου 2 μήνες πήρα στα χέρια μου ένα πολύ σημαντικό πόνημα, να το πω αυτό, εντάξει, τώρα, γιατί πρόκειται για μια έρευνα, ένα απλό βιβλίο, που αφορά τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος. Έχω καλεσμένη μία εκ των 2 συγγραφέων του βιβλίου, την κυρία Μαρία Μανδαμαδιώτου, η οποία είναι ιστορικός με πολύ μεγάλα ερευνητικά ενδιαφέροντα που αφορούν στην νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία και εστιάζουν στην ιστορία των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και ειδικότερα στην ιστορία της Λέσβου. Κυρία Μανδαμαδιώτου, διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σας, με διδακτορική διατριβή, την οποία εκπονήσετε στο King College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Και το 2013 εκδόθηκε στα αγγλικά από τον εκδοτικό οίκο Peter Lang, η Ελληνοορθόδοξη Κοινότητα της Μυτιλήνης μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Ελληνικού Κράτους, 1876-1912. Τις ίδιες βλέπω περίπου μέχρι το 1940, απεκτείνατε στο βιβλίο. Ναι, ακριβώς. Τη χρονική περίοδο. Τη χρονική περίοδο με την οποία ασχολείστε. Με πολλά άλλα και με άλλα... Με άλλες δημοσιεύσεις, ανάμεσα σε αυτές και η μελέτη Αμάδες στην απάνω μεριά της Χίου. Έχετε ασχοληθεί και με τη Χίο. Αλλά βλέπουμε εδώ πέρα, μέσα στο βιβλίο, και η Λίμνο και η Καρία. Από μια ματιά που έριξα, δεν έχω διαβάσει, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Αλλά νομίζω είναι ένα και σημαντικό βοήθημα για πολλούς. Καταρχήν, πώς το ξεκινήσατε αυτό, για πείτε μας. Ναι, να σας πω ότι το βιβλίο που αναφέρεται είναι μια μελέτη που εξετάζει τον κόσμο των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως είπατε, της Λέσβου, των μεγαλύτερων νησιών, της Λέσβου, της Λίμνου, της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας. Σε όλη τη διάρκεια του μακρού 19ου αιώνα, τα νησιά αυτά βιώνουν τη σταδιακή είσοδό του στην νεωτερικότητα και τον καπιταλιστικό μετασχηματισμό. Βαθιές αλλαγές παρατηρούνται στην οικονομία και στην κοινωνία των νησιών και τις πρώτες δεκαετίες της μετάβασης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος. Την περίοδο δηλαδή που καλύπτει το βιβλίο από το 1912 έως το 1900, μετά την Οθωμανική κατάκτηση, από το 1912 μέχρι το 1940. Ναι. Και το βιβλίο εξετάζει τον τρόπο που βιώνουν τις μεταβαλλόμενες αυτές ιστορικές συνθήκες της περίοδου οι κάτοικοι των νησιών, τα ίδια δηλαδή τα ιστορικά υποκείμενα. Ναι. Τώρα το ερώτημά σας, να σας είναι πω... Είναι πολλές οι αλλαγές. Εγώ τώρα καταλαβαίνω έτσι και με τα όλα όσα έχω ζήσει ως εγγόνη προσφύγων, 100% δηλαδή, και όπως βλέπω όλη αυτή την εικόνα... Και μέσα από τη δική μου εμπειρία έχουν ζήσει πάρα πολλές αλλαγές όλα αυτά. Πάρα πολλές, με σημαντικότερη τομή ίσως το 1912 αλλά και το 1922 που αναφέρατε. Ναι. Για πείτε μας. Να σας πω τώρα πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο. Ναι. Το βιβλίο αυτό γράψαμε με τον Νίκο Βαφέα, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ναι, στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2019 και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΛΙΔΕΚ, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ναι. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σπύρος Καράβας και φορέας υποδοχής του προγράμματος στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μάλιστα. Να σας πω επίσης ότι το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2023 εκτός εμπορίου σε ορισμένο αριθμό αντιτύπων από τον εκδοτικό οίκο Αλεξάνδρεια. Μπορεί όμως να το βρει όποιος ενδιαφέρεται σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς έχει αναρτηθεί σε ελεύθερη πρόσβαση στον ιστότοπο των ανοιχτών ακαδημαϊκών εκδόσεων Κάιπος. Είναι εκτός εμπορίου γιατί... Λόγω των προδιαγραφών του προγράμματος. Ναι, μάλιστα. Το κατάλαβα. Λοιπόν, πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέροντα... Βλέπω εδώ πέρα, έτσι και από τους τίτλους του βιβλίου, τόποι, χρόνοι και οι άνθρωποι, δηλαδή καταλαβαίνω ότι έτσι έχετε αγκαλιάσει όλο το εύρος. Mm-hmm. Να σας πω για τη δομή του βιβλίου. Το δομή, ναι. Αρθρώνεται σε 2 μέρη. Το πρώτο διαιρείται σε 5 ενότητες, όπου εξετάζονται τα χαρακτηριστικά του κάθε νησιού χωριστά. Αναφερόμαστε στη δημογραφία, την οικονομία, τα εμπορικά δίκτυα, τα δίκτυα των λογίων, τις ιδέες και τις νοοτροπίες των ανθρώπων, τις κοινωνικές σχέσεις, τη μετανάστευση, τις μετακινήσεις. Σε αυτό το πρώτο μέρος του βιβλίου, τα κεφάλαια για τη Λέσβο και τη Χίο έχουν γραφτεί από εμένα. Ναι. Είναι τα νησιά με τα οποία κυρίως ασχολούμαι ερευνητικά εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι. Ενώ τα κεφάλαια για τη Σάμο, τη Λίμνο και την Ικαρία τα έχει γράψει ο Νίκος Βαφέας, ο οποίος είναι καθηγητής, όπως είπα, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και έχει μελετήσει σε βάθος την ιστορία των νησιών και κυρίως τη Σάμου.
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, το οποίο γράψαμε από κοινού με τον Νίκο Βαφέα, η προσέγγιση είναι κυρίως συγκριτική, επιχειρείται δηλαδή η αναζήτηση συγκλίσεων και αποκλίσεων μεταξύ των πέντε νησιών. Μάλιστα. Να σας πω ότι με βάση τα ζητήματα που εξετάζονται στο βιβλίο ανατρέχουμε σε ιστορικές αναζητήσεις που κυρίως συνδέονται με την έννοια της νησιωτικότητας. Ναι. Προσεγγίζεται δηλαδή κάθε πλευρά της επικοινωνίας, της διασύνδεσης αλλά και της απομόνωσης που σφραγίζει τους νησιωτικούς αυτούς τόπους. Σημείο εκκίνησης αποτέλεσαν σημαντικές ιστορικές μελέτες που έχουν γίνει ιστορικών Ελλήνων και ξένων που διαπραγματεύτηκαν το γεωγραφικό και ιστορικό μοντέλο του Μπροντέλ, παρουσιάζοντας τη Μεσόγειο ως ένα ενιαίο χώρο πολλών διαφορετικών όμως νησιωτικοτήτων. Ναι. Επίσης η μελέτη συγκεκριμένη αναδεικνύει και όψεις της μικρονησιωτικότητας, εξετάζοντας δηλαδή αντιθέσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό κάθε νησιού. Ναι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Βόρεια Χίος. Ναι. Ας πούμε το τμήμα της Βόρειας Χίου παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού. Μην σας πω ότι και σήμερα το ίδιο ισχύει. Ισχύει και σήμερα, μέχρι σήμερα εννοείται, ναι. Και λειτουργεί ουσιαστικά ως ξεχωριστή νησίδα εντός του νησιού της Χίου. Ένα ακόμα πεδίο αναζήτησης στο βιβλίο είναι οι τρόποι με τους οποίους οι ιδέες και οι νοοτροπίες συνδέονται με τις υλικές συνθήκες, την οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον, τη γεωγραφία. Ναι. Και στο βιβλίο αυτό έγινε μια προσπάθεια να υπερβούμε τα εθνικά στερεότυπα και να κατανοήσουμε το οθωμανικό παρελθόν των νησιών και τη μακραίωνη συνύπαρξη του ελληνικού με το οθωμανικό τουρκικό στοιχείο στο συγκεκριμένο χώρο. Θεωρώ ότι η γνώση και η κατανόηση του οθωμανικού παρελθόντος μπορεί να φωτίσει πληρέστερα τον κόσμο των νησιών σε όλα τα επίπεδα, τόσο κατά την Οθωμανική όσο και τη μεταοθωμανική περίοδο. Δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσουμε περισσότερο. Θα μιλήσουμε. Λοιπόν, όλα αυτά που εξετάζεται για αυτός ο μικρόκοσμος, ο μεγαλύτερος κόσμος των νησιών, που σίγουρα μας δίνουν πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για το πώς φτάσαμε στο σήμερα. Νομίζω ότι είναι και οι εποχές οι οποίες παρουσιάζουν πολύ μεγάλη, δηλαδή ήταν αυτό που λέγαμε πολύ μεγάλη άνθηση της Μυτιλίνης, η επανάσταση δική της. Το 19ο αιώνα, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ναι, η μεγάλη ανάπτυξη της Λέσβου. Ναι. Λόγω των παγκόσμιων βέβαια αλλαγών, οικονομικών αλλαγών, αλλά λόγω και των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ που επηρεάζουν πάρα πολύ και συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Καλά, αυτό φαίνεται παντού βέβαια. Είναι αυτό. Εμφανέστατο, ναι. Την αρχιτεκτονική, την οικονομία. Ναι, συμμετείχε πάρα πολύ έντονα και βέβαια και πολλά άλλα θέματα, νομίζω ότι πάρα πολύ χρήσιμο, έτσι τώρα μια ματιά που ρίχνω, βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς εξελίχθηκαν στην πορεία και τα άλλα νησιά. Δηλαδή... Ναι, σε σύγκριση. Γιατί σύγκριση, αυτό ναι. Που προσφέρει το βιβλίο βασικά είναι η σύγκριση των νησιών. Ναι. Και μιλώντας για τη σύγκριση αυτή, υπάρχουν κοινά σημεία, αλλά περισσότερες είναι οι διαφορές. Ναι. Μιλώντας για τις συγκλίσεις, τα κοινά σημεία μεταξύ των νησιών, μπορούμε να αναφέρουμε ως σημαντικότερο βέβαια τη γειτνίαση, τη γεωγραφική τους γειτνίαση με τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ναι. Ένα στοιχείο που για αιώνες θα τους προσδώσει μια κοινή ενδοχώρα. Αυτό βέβαια ισχύει περισσότερο για τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο και λιγότερο για τη Λίμνο και την Ικαρία. Είναι πολύ πιο μακριά και περισσότερο. Τα μεγαλύτερα αυτά νησιά αποτελούσαν για αιώνες, γνωρίζουμε και ως το 1922, έναν ενιαίο χώρο με τα μικρασιατικά παράλια και με συνεχείς μετακινήσεις προϊόντων, ανθρώπων και ιδεών. Ναι. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Λόγιος, γνωστός μας Λόγιος Σταυράκης Αναγνώστης, με τον οποίο έχω ασχοληθεί ερευνητικά και δείχνει αυτή ακριβώς τη μετακίνηση των ιδεών μεταξύ Κηδονιών και Λέσβου ήδη από την εποχή του διαφωτισμού. Ναι. Γιατί το πιο πρώιμο έργο του γράφτηκε την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτό νομίζω ότι και το δικό σας έργο, το πιο σημαντικό είναι ότι ξεφεύγετε από αυτά τα πλαίσια δηλαδή της έρευνας που αφορά εντάξει, τα τοπικά χαρακτηριστικά ή την ιστορία του τόπου. Ναι, θεωρώ ότι υπερβαίνουν. Πάτε σε άλλο επίπεδο. Τα πλαίσια της τοπικής ιστορίας και προσπαθούν να εξετάσουν τα φαινόμενα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ναι.
Και αυτό είναι σημαντικό και αυτό και είναι ένας από τους ρόλους ενός ιστορικού, κυρία Μανδραματιώτου. Γιατί, ναι εντάξει τώρα, αν ο ρόλος, η καταγραφή της ιστορίας, νομίζω ότι αυτό πια είναι ξεπερασμένο, έτσι, ναι, στη σύγχρονη εποχή. Ναι, εντάξει, είναι και χρήσιμο γιατί υπάρχουν. Χρήσιμο θα είναι. Πρέπει αυτή... να έχουν καταγραφεί τα στοιχεία ναι. Και από εκεί και πέρα, πέρα μας ναι. Δίνουν την ευκαιρία για περαιτέρω έρευνα και για ερμηνείες. Ναι. Που αφορούν το ιστορικό παρελθόν. Πολύ, πολύ σημαντικές. Λοιπόν, τα Λίμνος Ικαρία που ίσως ήταν νησιά που δεν ήταν τόσο κοντά στην Τουρκία και είναι μια άλλη ταχύτητα ανάπτυξη. Ακριβώς, να ακριβώς. Να, να, να. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα κοινά χαρακτηριστικά που ναι. Αναδεικνύονται στο βιβλίο. Η ελληνοφωνία, το θρήσκευμα, το... ήταν όλοι χριστιανοί. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ελληνόφωνους χριστιανούς ορθόδοξους σε όλα τα νησιά, είτε εξ ολοκλήρου ναι. Όπως τη Σάμο και την Ικαρία, είτε κατά πλειοψηφία όπως κυρίως στη Λέσβο και στη Χίο και στη Λίμνο. Ναι. Και βέβαια εντάξει, είναι πολύ σημαντικό εδώ όπως λέτε κυρίως για τις αλλαγές, βαθιές αλλαγές που παρατηρούνται στη... την οικονομία και την κοινωνία των νησιών κατά τις πρώτες δεκαετίες της μετάβασης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος. Εκεί σημειώνονται ριζικές αλλαγές στα νησιά. Γνωρίζουμε ότι... Πόσο παιδί έχετε ασχοληθεί τώρα, γιατί πάω αλλού την ερώτηση. Πόσο το έχει ξεπεράσει όλο αυτό, γιατί νομίζω ότι σίγουρα παρατηρείται μια υστέρηση αυτά ναι. Έτσι, ναι, μετά ναι. Το... μετά το 12-14 στην ανάπτυξη ναι. Μετά το 12 και μετά το 22 κυρίως ναι, μετά το 12 και κυρίως μετά το 22 ναι. Όλα τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου όπως γνωρίζουμε αποκόπηκαν από τις μεγάλες αγορές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται θα τα μετατρέψει σε ακριτικά νησιά. Ναι. Οδηγώντας τα άλλοτε σταδιακά και άλλοτε πιο απότομα σε οικονομική και κοινωνική παρακμή ναι. Που τα συνοδεύει μέχρι σήμερα. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι κάποια από αυτά τα νησιά υπήρξαν και τόποι εξορίας. Βέβαια, στην πορεία τι κάποια ναι. Τα περισσότερα. Αλλά μέσα από αυτή τη συγκριτική προσέγγιση προκύπτουν πιο πολλές αποκλίσεις ναι. Μεταξύ των νησιών δηλαδή, μας, οι διαφορές είναι εν τέλει περισσότερες από τις ομοιότητες. Ναι. Όπως... αφορούν τη μορφολογία του εδάφους βέβαια, ναι. Τη δημογραφία. Σίγουρα. Με τη Σάμο για παράδειγμα που έχει την ίδια περίπου έκταση με τη Λίμνο να παρουσιάζει υπερδιπλάσιο πληθυσμό από αυτήν την επομένη της ένωσης με το ελληνικό κράτος. Ναι. Αλλά και η εθνοθρησκευτική σύνθεση των νησιών δεν εμφανίζει ενώ την Οθωμανική περίοδο μια ενιαία εικόνα. Με τη Σάμο και την Ικαρία να κατοικούνται αποκλειστικά από ελληνόφωνους ορθόδοξους πληθυσμούς. Σε αντίθεση κυρίως με τη Λέσβο όπου οι χριστιανοί συνυπήρχαν για χρόνια με τους μουσουλμάνους. Στη Λέσβο συγκεκριμένα ήταν σημαντική η παρουσία των μουσουλμάνων με ποσοστό που δεν πρέπει να ξεπέρασε ποτέ το 20% του συνολικού πληθυσμού, αλλά είναι αρκετό, ναι, είναι ένα μεγάλο, σημαντικό ποσοστό. Βέβαια. Είναι μεγάλο ποσοστό, 20%. Βέβαια. Έντονες, και στη Λίμνο. Και στη Λίμνο κάποια χωριά. Υπήρχαν κάποια χωριά με μουσουλμανικό πληθυσμό. Αχα, χωριό μου, αμυγός, ήταν ανταλλαγή. Ναι. Γιος Δημήτρης, ναι, κουτάλι. Α, ναι, ναι, γνωρίζω, ναι. Πολλά πάνω παραγιά. Και διάφορα άλλα χωρίς. Έντονες διαφοροποιήσεις παρατηρούμε και στο χαρακτήρα της αγροτικής οικονομίας κάθε νησιού. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι κάθε νησί παρήγαγε διαφορετικά προϊόντα. Ναι. Η Λίμνος κυρίως δημητριακά. Η Σάμος σχεδόν τα πάντα εκτός από δημητριακά. Η Χίος στηρίχτηκε στη μαστίχα όπως γνωρίζουμε. Και η Λέσβος μέχρι και σήμερα παράγει κυρίως λάδι. Το λάδι, ναι. Εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο είναι ότι παρά τη γυτνίαση των νησιών δεν αναπτύχθηκε ποτέ ένα σταθερό και οργανωμένο δίκτυο εμπορικών σχέσεων και ανταλλαγών μεταξύ τους για την κάλυψη των αναγκών τους σε αγροτικά προϊόντα. Οι οικονομικές τους διασυνδέσεις ήταν πάντα τώρα πολύ περιορισμένες. Γελάω, αλλά νομίζω ότι έτσι, πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία δηλαδή, αυτό εντάξει. Συνεχίζει. Ναι, συνεχίζει. Μας ακολουθεί δυστυχώς. Πόσες φορές λέμε εντάξει τα νησιά μεταξύ τους. Ακόμα και... η συγκοινωνία παραμένει μέχρι και σήμερα προβληματική. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν δεν έχεις καλή συγκοινωνία, πώς θα μεταφέρεις τα επικοινωνία. Αν δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των νησιών, πώς θα μεταφέρεις προϊόντα. Ακριβώς. Πώς θα μετακινηθούν οι κάτοικοι των νησιών μεταξύ τους. Ναι, πολύ βασικό.
Πολύ σημαντικό. Και η στάση των νησιωτών απέναντι σε σημαντικά γεγονότα στην περίοδο αυτή που εξετάζουμε, ας πούμε, στην περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, οι Σαμιώτες ήταν οι μόνοι που πήραν τα όπλα εναντίον της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ναι, το είπατε πριν και θέλω να το προσθέσω εγώ, ότι ήταν αυτοί που ξεσηκώθηκαν. Ακριβώς. Ενώ, εντάξει, τα άλλα νησιά, παράλληλο που η απελευθέρωση ξεκίνησε από τη Λίμνο. Ναι. Εντάξει, είχαμε το. Ακολούθησαν μετά. Ακολούθησε η απελευθέρωση από τον ελληνικό στόλο. Στόλο, ναι. Είχαμε τον Κουντουριώτη εκεί, οπότε ακριβώς. Ενώ οι Σαμιώτες ήταν, ναι, ήταν κάτι διαφορετικό και οι Καριώτες. Mm-hmm. Είναι και τελείως διαφορετικής φιλοσοφίας. Τώρα όλο αυτό, εντάξει, έχει πολύ συζητηθεί και είναι, φανερώνει το γεγονός ότι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δεν έχουν και σχέση μεταξύ τους. Ακριβώς. Δεν έχουν πολλές, δεν έχουν, ναι, πολλά κοινά στοιχεία. Επομένως, μέσα από τη συγκριτική ανάλυση αναδεικνύεται κυρίως η διαφορετικότητα των νησιών στο χώρο του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ είναι γειτονικά νησιά, παρουσιάζουν, αποτελούν ουσιαστικά ένα σύνολο διακριτών τοπικοτήτων, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι η πρώτη, γιατί βλέπω και τη βιβλιογραφία ότι έχει πάρει πάντα μια τέτοια μελέτη, σίγουρα βασίζεται σε μια καλή βιβλιογραφία, όπου βλέπω ότι έχουν γίνει, και στο τέλος παραθέτεται και χάρτες. Κάποιες χάρτες, ναι, με τα νησιά και με το χώρο. Με τα νησιά. Ναι. Και με το χώρο, ναι, εκείνη τη εποχή που φανταζόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι του 19ου αιώνα η χάρτες. Ναι, πολύ καλή. Mm-hmm. Είχε προχωρήσει πολύ τότε. Ναι, ναι. Από ξένους βέβαια. Ναι, αυτό βλέπω. Από ξένους. Λοιπόν, Γερμανούς. Ναι, κυρίως. Κυρίως, μάλιστα. Στη βιβλιογραφία βλέπω τώρα, έχουν γράψει... Έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με τα νησιά. Εννοείται, ναι. Υπάρχουν πολλές μελέτες. Πάρα πολλές μελέτες για τα νησιά και γενικότερα για την νησιωτικότητα, για την Οθωμανική ιστορία. Επιχειρεί το βιβλίο να συνθέσει όλες αυτές και να αξιοποιήσει όλες αυτές τις προηγούμενες μελέτες. Μάλιστα. Τώρα, ολοκληρώνοντας, αυτή είμαστε στη συνομιλία, κυρία Μαδαμαδιώτου, θέλαμε αυτό το βιβλίο, πολύ σημαντικό. Είπατε ότι δεν μπορεί να το βρει κάποιος στα βιβλιοπωλεία, γιατί δεν μπορείτε, είναι μια, όχι, ναι, υπάρχει βάση ενός, ναι, φαντάζομαι, ερευνητικού προγράμματος. Ακριβώς, ναι, ναι. Και μπορεί να το βρει όμως σε αρκετές βιβλιοθήκες και εδώ στη Λέσβο σε όλες τις βιβλιοθήκες, ναι, έχει πάει. Αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος για μελέτη αυτό. Αλλά μπορεί, γιατί υπάρχει σε ανοιχτή πρόσβαση, όπως σας είπα, στον Κάλυπο, στην ιστοσελίδα, ναι, του Κάλυπου. Μπορεί να το αναζητήσει κάποιος και να το βρει, να το κατεβάσει δηλαδή σε PDF και να το διαβάσει. Είναι σε ελεύθερη πρόσβαση. Ναι. Βέβαια και. Είμαστε σίγουροι, δεν ξέρω τώρα, δεν το παραλαμβάνει αυτό, γιατί είστε και εκπαιδευτικός, αλλά τα παιδιά στο γυμνάσιο, δεν ξέρω, στο λύκειο, δεν ξέρω κι εγώ την ύλη και πότε μπορεί, αλλά τα παιδιά πρέπει να έχουν μια εικόνα, τουλάχιστον για το κάθε νησί, έτσι δεν είναι? Η τοπική ιστορία δεν διδάσκεται. Δεν διδάσκεται, δυστυχώς. Δεν διδάσκεται στα σχολεία. Ναι. Ίσως θα πρέπει. Δεν έχουν εικόνα τα παιδιά για, ναι, την τοπική ιστορία και για την. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αυτό πρέπει να ελεγχθεί από το Υπουργείο, φανταζόμαστε, για το. Στα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει, ναι, να ενταχθεί και νομίζω θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Πολύ χρήσιμο, αλλά δεν νομίζω να είναι και πολύ δύσκολο, γιατί εντάξει, αλλά την Ελλάδα καταλαβαίνουμε. Ο κάθε τόπος έχει και τη δική του ιστορία. Τώρα η βιβλιογραφία βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Υπάρχει δηλαδή υλικό. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει. Να γίνει ένας προγραμματισμός. Βέβαια, να γίνει ένας προγραμματισμός για το κάθε. Δηλαδή τώρα εσείς, επειδή το έχετε σε ενότητες το κάθε. Είναι μια πάρα πολύ καλή. Να το πούμε, ναι, ένα πολύ καλό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς αυτό. Ιδίως το πρώτο μέρος του βιβλίου, όπου κάθε ενότητα αναφέρεται σε κάθε νησί, ναι, δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να αποκτήσει μια γενική εικόνα της ιστορίας κάθε νησιού, να παρακολουθήσει δηλαδή τα βασικά σημεία της ιστορίας του. Το, ναι, 19ο αιώνα και το πρώτο μισό του 20ου, αν και αναφορές γίνονται γενικότερα, δηλαδή αφορούν ένα ευρύτερο χρονικό πλαίσιο. Ναι. Και στο δεύτερο μέρος είναι που επιχειρείται για πρώτη φορά μια συγκριτική προσέγγιση των 5 νησιών. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι σας έχει εντυπωσιάσει από αυτή την έρευνα?
που κάνατε περισσότερο. Το ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για τα νησιά. Αυτό κατάλαβα και εγώ και τώρα. Νομίζω ότι η πιο σημαντική συνεισφορά του βιβλίου στην ιστορική έρευνα είναι ότι μας βοηθά να σκεφτούμε ότι μετά από την ένταξη των ελληνοορθόδοξων πληθυσμών του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο ελληνικό κράτος, το οθωμανικό τους παρελθόν και ιδιαίτερα εκείνο της ύστερης οθωμανικής περίοδου αποτέλεσε μέρος ενός συμβατικού ενιαίου εθνικού αφηγήματος που έχει παρακάμψει τις τυχόν τοπικές άβολες ιδιαιτερότητες. Και με αυτόν τον τρόπο έχει αντιμετωπιστεί η τοπική ιστορία των νησιών τόσο από την πλευρά της ελληνικής, όσο και από την πλευρά της τουρκικής ιστοριογραφίας. Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να μελετηθούν οι διαφορετικές τοπικότητες και να γίνουν κατανοητές οι διαφορετικές ιστορικές διαδρομές και οι δύσκολες πολιτικές επιλογές των ανθρώπων που την περίοδο που εξετάζεται βρέθηκαν ανάμεσα σε ανταγωνιστικούς εθνικιστικούς λόγους. Πρόκειται για ανθρώπινες διαδρομές και για πολιτικές επιλογές που μέχρι τις μέρες μας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες, καθώς σχεδόν μετά από την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεχάστηκαν και οι υποστηρικτές τους διαγράφηκαν από την εθνικά ορθή ιστοριογραφία, τόσο την ελληνική όσο και την τουρκική. Το γεγονός ότι το βιβλίο μιλά για αυτά τα ζητήματα νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική συμβολή του. Θέτει δηλαδή εκ νέου κάποια ζητήματα για τα νησιά στον χώρο του Βορειοανατολικού Αιγαίου και ανοίγει προοπτικές για περαιτέρω έρευνα. Που ποτέ δεν μας άρεσε να τα συζητάμε, λοιπόν, κυρία Μαδαμιδιώτη, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Ας ελπίσουμε και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Θα συμβάλλει το βιβλίο στο να αρχίσουμε να μιλάμε για αυτά τα ζητήματα και να τα βλέπουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα, μπορώ να πω, για κάποια ζητήματα μεγάλα, τα οποία εντάξει, τώρα αν τα πιάνουμε επιφανειακά, νομίζω ότι δεν έχει και καμιά ιδιαίτερη ουσία. Σκοπός είναι να βρούμε νέους δρόμους για να μπορέσουμε με πιο ανοιχτούς ορίζοντες για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Αυτά γιατί εντάξει, τι είναι ιστορία? Τι θα πει μια ιστορικός, τι είναι ιστορία? Είναι και το αύριο, δεν είναι ιστορία? Βέβαια. Λοιπόν, όλα τα πάντα από εκεί ξεκινάνε. Κατανοώντας το παρελθόν μπορούμε να πορευτούμε στο μέλλον. Πορευτούμε στο μέλλον. Να σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εμείς έχουμε και πολλές επαιτίους, ξέρετε. Και κάθε φορά να θυμόμαστε επέτειο απελευθέρωσης έτσι αναλυτικά για το κάθε νησί, νομίζω ότι μια πολύ καλή πρόσκληση για σας, που να μας πείτε γιατί εδώ πέρα. Τώρα γράφετε πολύ αναλυτικά πράγματα για το κάθε νησί και που δεν μπορούσαμε να μπούμε τώρα εμείς. Σε λεπτομέρειες πρέπει να πούμε αναλυτικά, περιληπτικά μάλλον. Για το βιβλίο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας καταρχήν. Να και σας καλά. Και στον κύριο Βαφέα, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, που για αυτή την πολύ σημαντική δουλειά που κάνατε. Σας ευχαριστούμε και εμείς.